or answer. Not this. Go round. Damascus, Orange. Damascus. No prisoners. No prisoners! Ήταν ο ρόλος του Άραβα επαναστάτη στην επική ταινία του David Lean, Lawrence της Αραβίας, που εκτόξευσε τον Ομάρ Σαρίφ στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα το 1962. Σε ηλικία 30 ετών, ο Αιγύπτιος ηθοποιός επιλέχθηκε από τους παραγωγούς της ταινίας για τα σκούρα μάτια του και για το ότι μιλούσε καλά αγγλικά. El Orange. Truly, for some men, nothing is written unless they write it. Not El Orange. Just Lawrence. Ο νεαρός τότε Σαρίφ κέρδισε με την ερμηνεία του δύο χρυσές σφαίρες και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Το υποκριτικό ταλέντο του εντυπωσίασε τον David Lean. Ο εμβληματικός σκηνοθέτης του εμπιστεύτηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο μεγαλόπνοο έργο του. Με τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, ο Ομάρ Σαρίφ αναδείχθηκε σε στάρ πρώτου μεγέθους στην κλασική πλέον ταινία με φόντο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Οκτωβριανή Επανάσταση. Who sent you here, Zhivago? No one sent me here, Commander. I'm going to Uryatin with my wife and child. They're on the train from Moscow. Δεινός χαρτοπαίχτης φημολογείται ότι ο Ομάρ Σαρίφ κέρδισε κάποτε $1 εκατομμύριο σε καζίνο στην Ιταλία. Στο ρόλο ενός τζογαδόρου εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη μαζί με την Barbara Streisand. Όμως η ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» απαγορεύτηκε στην πατρίδα του την Αίγυπτο, γιατί ο χαρακτήρας που υποδιόταν ο ηθοποιός ήταν Εβραίος. Στην πλούσια καριέρα του μεταμορφώθηκε σε Τσε Γκεβάρα, Μάρκο Πόλο, Τζέγκις Χάν. Ο χαρισματικός ηθοποιός που καταγόταν από ευκατάστατη οικογένεια είχε τον αέρα του κοσμοπολίτη. Μιλούσε άπτεστα αγγλικά, αραβικά, ελληνικά, ισπανικά και γαλλικά. Είχε αποσυρθεί από την υποκριτική τα τελευταία χρόνια καθώς έπασχε από Αλτσχάιμερ. Ο Ομάρ Σαρίφ άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στο Κάιρο σε ηλικία 83 ετών.